Παρουσιαστέ! Thank you.
να υποδεχθούμε το μέλλον της πατρίδας. 28 Οκτωβρίου 1940, η ημέρα του όρου. Πάντιμη και σε δόρια, η φωνή του ελληνικού λαού, ακούστηκε σε όλη την Ευρώπη. Thank you.
φασιστικού άξονα στον πόλο. Ο Μουσολίνη άλλαξε συνέχεια τους στρατηγούς για να αποτρέψει την ήττα. Άδικος σκόπος για τον φασίστα δικτάτορα της Ιταλίας. Ο στρατός του υποχωρεί σε όλο το μέτωπο, σε Αγκυρόκαστρο, Άγιο Σαράτο, Χιμάρα, υψώνται τη σημαία ελληνική. Τώρα περνάει με τη σημαία του μπροστά το 6ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου. Ήταν πολλές τα βουνά της Αλβανίας. Μαζί με το εχθρού της Φέρες, αντιμετώπισαν τα κρυοπαγήματα και τις αρρώστιες της Αττικής. Στάθηκαν όμως που έφυγε το 1940. Τώρα έρχεται το πρώτο γυμνάσιο να φύγει.
να στρώβουν τους ανέμους στα μέλλοντα. Μην είτε στα πάρουν τα αυτά. Ο πόλεμος διατήρησε το χειμώνα και την άνοιξη του 1941. Ο στρατός μας άφηξε στην Αιρήνη, αντεπίθεση των Ιταλών στην Αλβανία και την εισβολή των Γερμανών στην Μακεδονία. Μην είτε στα πάρουν τα αυτά. Και της Αλβανίας, συνεχίστηκε στα οχυρά της Ανατολικής Μακεδονίας, στις πόλεις και τα αεροδρόμια της Κρήτης. Η Ελλάδα δεν συμβολώθησε. Η Ελλάδα δεν υποτάχθηκε. Συνέχισε την μέτρηση του κάτων αντίστασης. Thank you.
άφησα και μεγάλωσα. Το φωνιάδον το αίμα με φως ξεπληρώνει. Οι θυσίες του λαού μας πολλές. Απ' την πείνα πάνω από 200.000 Έλληνες πέθανε. Από τους βομβαρδισμούς, από τις εκτελέσεις αμάχων και εκφοβισμών. Καλάβρυτα, Δίσομο, Βιάνος, Γάμπανος. Ατέλειωτη τόπη μαρτυρίου. Δεν ξεχνάμε, αγωνιζόμαστε. Σειρά τώρα το εσπερινό λίγιο να φλύω. Πάνω από 70 ενεργά μέλη. Παρελάβουν περήφανα, κρατώντας τα λαμπαδά τους και φορώντας παραδοσιακές, μοραϊκές φορεσκές. Ηγείται η ελληνική σημαία και ακολουθούν η επαναστατική σημαία της Πελοποννήσου. Η σημαία του Συλλόγου με έβλημα τον Μήτρο Αρσάκη στον Κόκκινο και ακολουθεί τον Κάστρο του Παλαιστηρίου και το Ακροπόλυμα. Πίσω δεξιά, σημαία της Λασκαρίνης του Πολύνου και αριστερά η σημαία του Καπιτάν Σαρτούρου. Ακολουθεί η σημαία του κάτω να Ναταγιές Ερυδομήλος και τέλος η σημαία της Ελληνικής Εταιρείας. Thank you.
παρόν. Η συμμετοχή τους δηλώνει την αγάπη και το σεβασμό τους στα ιστορικά γεγονότα σαν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας. Ας τους θυμίσουμε και αυτούς με το θερμό και το πρότυμά μας. Αποστολή του ετοιμότητα, η αντίδραση και η μαχητική ικανότητα όπου απαιτηθεί. Διασφάλιση της εθνικής ανεξαρτησίας και προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας πατρίδας μας. Αυτοί που αγωνίζονται εναντίον ισχυρότερων επίβουλων εχθρών.
φυσικών καταστροφών. Ας υποστηρίξουμε με το χειροκρότημά μας την πολύτιμη προσφορά του.